Μετά το τσουνάμι αντιδράσεων από τουριστικούς δήμους του νησιού που χαρακτηρίζαν δυσβάστακτο το κόστος και την ευαγωσοσυχή κάλυψη των παραλίων, και αφού προηγήθηκε παρέμβαση από τον πρόεδρο της ΠΕΔ Κρήτης Γιάννη Κουράκη, το Υπουργείο Εσωτερικών με απόφαση Στέλιου Πέτσα ενισχύει 15 δήμους της Κρήτης με το ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Πέτσα, οι δήμοι που έχουν υποχρεώσεις ναυαγωσοστικής κάλυψης επιχορήγησαν με ένα σημαντικό ποσό για την κάλυψη των φετινών αναγκών. Ο Δήμος Χερσονήσου επιχορηγήθηκε με ένα σημαντικό ποσό της τάξης των 320.000 ευρώ, το οποίο αποτελεί μια σημαντική βοήθεια. Στους περισσότερους δήμους αυτή τη στιγμή υπάρχει ναυαγωσική κάλυψη από τις 1η Ιουνίου. Οι ναυαγωσώσεις βρίσκονται στα πόστα τους. Κάποιοι άλλοι δήμοι καθυστέρησαν λίγο να βγάλουν την προκήρυξη των διαγωνισμών και είχαμε την κατάσταση των ναυαγωστών λίγο αργότερα. Η κατάσταση με τους ναυαγωστές φέτος ήταν λίγο σύνθετη, αλλά με τα κονδύλια που εγκρίθηκαν για τους δήμους που οι οποίοι αναστενάζαν και βαριαναστενάζαν ότι δεν μπορούν να πληρώσουν, ευτυχώς ήρθε αυτό το κονδύλι, η κυβέρνηση διευθέτησε το θέμα αυτό και θεωρώ ότι θα πάνε καλά φέτος, οι παραλίες έχουν ήδη επανδρωθεί. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, καθώς γίνεται πράξη και η αυξημένη ασφάλεια των λουόμενων στις πολυσύχνασες παραλίες. Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο Γιάννης Έγκος. Η ναυαγωσοστική κάλυψη είναι πολύ σημαντική, ειδικά για τους τουριστικούς προορισμούς, καθώς βοηθάει πάρα πολύ στην εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας των επισκεπτών μας. Ο Δήμος Χερσονήσου είναι ο Δήμος με, αν θέλετε, τις περισσότερες παραλίες που απαιτούν ναυαγωσοστική κάλυψη στην Κρήτη και η βοήθεια η οποία μας εδώ δίνει είναι πολύ σημαντική. Οι θέσεις είναι λίγες, γιατί ήταν αυτό το θέμα, θα δοθεί το κονδύλι στους δήμους, δεν θα δοθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει οι πολυσύχνες παραλίες των δήμων αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν επανδοθεί. Αυτό είναι το βασικό, το πρωτεύον. Το δευτερεύον τώρα των θέσεων που σίγουρα θα είναι πολύ περισσότερες, στην πάροδο του χρόνου θα διευθετηθεί, θεωρώ. Ενδεικτικά, ο Δήμος Χερσονήσου θα λάβει το ποσό των 320.000 ευρώ, ο Δήμος Κανίων 264.000 ευρώ, ο Δήμος Αποκορώνου και ο Δήμος Πλατανιά 169.000 ευρώ, ενώ ο Δήμος Μαλεβιζίου 113.000 ευρώ. Πρέπει όμως επιτέλους η πολιτεία αν θέλετε, να παγιοποιήσει το θεσμικό πλαίσιο για την ναυαγωσοστική κάλυψη, γιατί και φέτος είχαμε αλλαγή του θεσμικού πλαισίου και οικονομικά βέβαια επιταχύρω με ακόμα μεγαλύτερη επιβάρυνση των Δήμων, και αυτός ήταν και ο λόγος που ο κύριος Υπουργός πήρε την απόφαση με το επιτελείο του να συνδράμει οικονομικά τους Δήμους. Εν τω μεταξύ, αρκετοί ναυαγωσώστες δεν έχουν πιάσει ακόμα δουλειά, καθώς παραμένουν κλειστά αρκετά ξενοδοχεία σε επίπεδο νομού Ηρακλείου. Το μόνο πρόβλημα που παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή στον κλάδο μας είναι ότι κάποια ξενοδοχεία δεν έχουν αυτή τη στιγμή ανοίξει. Περιμένουν την έναρξη της σεζόν λίγο αργότερα. Και όπως καταλαβαίνετε, πολλοί ναυαγωσώστες οι οποίοι δουλεύανε στα συγκεκριμένα ξενοδοχεία παραμένουν αυτή τη στιγμή άνεργοι. Εφόσον δεν θα βάλουν τα ένσημα τα οποία απαιτούνται από τον ΑΕΔ για να μπουν στο ταμείο, σίγουρα θα τους επηρεάσει για το χειμώνα.